τι κάνουμε. Με δεδομένη την κατάσταση, εδώ, έτσι. Εδώ ζούμε μια κατάσταση διαχρονικού εμπεγμού και διαχρονικής κοροϊδίας του ελληνικού λαού. Δηλαδή. Ψέματα επί ψεμάτων. Γιατί. Επί τέσσερα χρόνια. Θα βγει το πρόγραμμα, θα πάμε στις αγορές, θα έχουμε ανάπτυξη, θα. Το πλεόνασμα βγήκε πάντως. Και ψέματα λέγονται και ο κόσμος θα ζει αυτά τα ψέματα, ζει τις διαψεύσεις, ζει την τραγωδία του, ζει τον εφιάλτη του. Για ποιο πρωτόγενές πλεόνασμα, εγώ δεν λέω αν υπάρχει, δεν υπάρχει, που και αυτό είναι ένα ερώτημα. Αλλά το οποίο, ας δεχτούμε ότι υπάρχει. Το οποίο με επιχειρήματα το αντέκρουσα στη Βουλή. Ότι δεν υπάρχει. Ότι το πρωτογενές πλεόνασμα είναι εικονικό, αλλά αναμένουμε να δούμε τα τελικά στοιχεία που θα κατατεθούν και στη Eurostat να μας πούνε περί πλεονάσματος. Αλλά τι νόημα έχει να μιλάμε για πλεόνασμα την ίδια ώρα που έχουμε την οικονομία σε κατάσταση ύφεσης, την ανεργία να καλπάζει και την κοινωνία να λαιλατείται. Πλεόνασμα δηλαδή επί ποιον. Προϋπόθεση του μνημονίου. Επί ποιον. Το πλεόνασμα θα έχει λογική. Το πρόγραμμα βάση. Προβλέπει το πλεόνασμα με αυτή τη λογική που λέτε. Όχι. Μα φυσικά μπορεί να προβλέπει το πρόγραμμα ό,τι θέλει να προβλέπει. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με οικονομία και ανθρώπους. Αν αυτά που προβλέπει το πρόγραμμα σημαίνουν ότι η οικονομία διαλύεται και αποδιαφρώνονται μέρα με τη μέρα αλλά και οι άνθρωποι ζουν όλο και χειρότερα. Με συγχωρείτε, τι πρόγραμμα είναι αυτό. Ωραία. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα φτάσαμε στο σημείο η Ευρωβουλή η ίδια, με έκθεση την οποία συντάσσει, να λέει ότι η Τρόικα συμπεριφέρθηκε ως χασάπη στη χώρα. Κύριε Βαζάνη, και η κυβέρνηση όμως, τι ήταν, κυβέρνηση ήταν βοηθή χασάπη. Βοηθή χασάπη, μάλιστα. Είναι μια ορολογία αρκετά ικανοποιητική για να χαρακτηρίζει τις κυβερνήσεις. Να ρωτήσω όμως, κύριε Βαζάνη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί προς το ΣΥΡΙΖΑ η ερώτηση είναι. Άρα εσείς είστε υπέρ μιας οικονομίας ελληματικής. Και πάμε για νέα χρηματοδότηση. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, το παραδέχονται όλοι πια. Εδώ μας λέγανε ότι αυτή η χρηματοδότηση που μας έδινε η Τρόικα ήταν επαρκής για να αντιμετωπίσουμε τις δανειακές μας ανάγκες. Και ότι με τη λήξη αυτής της χρηματοδότησης θα βγαίναμε στις αγορές και δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα θα πορευόταν χωρίς τροϊκανή, ας πούμε, ένεση ληστείας. Στο πρώτο εξάμεινο θα βγούμε στις αγορές. Λέει. Χωρίς τροϊκανή ένεση ληστείας. Γιατί αυτό επρόκειται. Λοιπόν, αυτό διαψεύδεται. Θα πάμε και για νέα χρηματοδότηση που συνεπάγεται νέο μνημόνιο και μια ρύθμιση απάτη. Η κυβέρνηση λέει όχι χωρίς μνημόνιο. Μπορεί να πάμε σε νέα χρηματοδότηση, κοιτάξτε, αλλά με άλλο όρο. Κοιτάξτε. Χωρίς μνημόνιο. Κοιτάξτε, το νέο μνημόνιο. Χωρίς μνημόνιο που να συνεπάγεται περικοπές μισθών, αύξηση φορολογίας κλπ. Αυτά. Περί αυτού πρόκειται. Εσείς δεν. Χρήματα δεν είχαν σάμπα. Ο ρεπόρτερ σας προηγουμένως είπε ότι υπάρχει ένα δημοσιονομικό κενό, γίνονται διαπραγματεύσεις και θα ληφθούν μέτρα μέσα στο 2014. Υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Και, πέρα από τα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, δηλαδή νεοφιλελεύθερης απορρίθμισης μέτρα, γιατί αυτά τα διαρθρωτικά μέτρα που μας λένε, πέραν αυτών υπάρχει και δημοσιονομικό κενό. Χρειάζεται έσοδα ή μείωση δαπανών. Θα πάρεις τα χρήματα. Χρειάζεται και εσείς αύριο από κάπου θα τα πάρετε τα χρήματα. Έσοδα ή μείωση δαπανών. Επομένως, πέραν αυτού του δημοσιονομικού κενού για το 2014, υπάρχει και το δημοσιονομικό κενό του 2015, αυτά πρέπει να περιληφθούν σε μια συμφωνία. Ήδη γίνονται διαπραγματεύσεις για αυτή τη συμφωνία. Θα υπάρξει αλλαγή προϋπολογισμού, θα κατατεθεί μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, αν δεν υπάρχει μνημόνιο τυπικά, μεσοπρόθεσμο καινούριο πρόγραμμα, το οποίο θα αλλάζει τον προϋπολογισμό και θα προβλέπει τα μέτρα για 2015 και 2016. Και αυτό μνημόνιο είναι. Και ταυτόχρονα θα υπάρξει μια απάτη ρύθμισης του χρέους, απάτη κυριολεκτικά, διότι αν ισχύσουν αυτά που ακούγονται και μάλλον προς τα εκεί δηλαδή για και 50 χρόνια, με συγχωρείτε, αυτό είναι έγκλημα. Δεν μπορεί, καμιά γενιά να διαπράττει εγκλήματα σε βάρος γενιών που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Πάντως το χρέος δεν εξαφανίζεται με ραβδί, κύριε Λαβαζάνη. Να φεσώνει και να διατηρήσει ομοιρία. Βάλτε μια τελεία εδώ, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να συνεχίσουμε αμέσως μετά.